σε πλήρη ετοιμότητα για την παραλαβή, φύλαξη και διανομή των εμβολίων για τον COVID-19 που φτάνουν τα επόμενα 24 ώρα. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αιγαίου και Κρήτης. Σε πρωτόγνωρες συνθήκες και διαδικασίες, αν θέλετε, να φτάσει έγκαιρα, σωστά, με ποιότητα και αξιοπιστία στα χέρια των υπευθύνων στα εμβολιαστικά κέντρα για να χορηγηθεί με ασφάλεια σε όλο τον κόσμο που το έχει ανάγκη. Με όλα τα μέσα που διαθέτει, όπως το ψυχρό δίκτυο διανομής, το σύνολο του προσωπικού του που έχει εκπαιδευτεί, το άρτια οργανωμένο και πιστοποιημένο δίκτυό του, ο Όμιλος ΙΦΑΚ αναλαμβάνει να υλοποιήσει το σχέδιο ελευθερίας σε επίπεδο Κρήτης και αναπαιτηθεί και εκτός ορίων του νησιού. Ο ΙΦΑΚ μπορεί να εγγυηθεί ότι θα παραδίδει με τις σωστές διαδικασίες τα εμβόλια εκεί που θα μας δίνει εντολή το Υπουργείο. Γιατί το Υπουργείο καθορίζει πού θα γίνεται αυτή η διαδικασία. Δηλαδή το Υπουργείο θα μας λέει στείλτε αυτή την ποσότητα σε εκείνο το εμβολιαστικό κέντρο. Τηρώντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας και χεμήθειας που απαιτούνται για την υλοποίηση του εθνικού σχεδιασμού, οι εκπρόσωποι του ΙΦΑΚ εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο θα συμβάλλουν σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Έχοντας συνέστηση της ευθύνης, της κοινωνικής ευθύνης που πάντα αποδίδει ο ΙΦΑΚ στις ενέργειές του για να φτάσει το εμβόλιο με ασφάλεια. Εμείς εγγυόμαστε ότι μέχρι το σημείο της παράδοσης όλα θα πηγαίνουν σωστά. Ο ρόλος που αναλαμβάνει είναι κομβικός, καθώς αποτελεί ίσως το μόνο ανάλογο οργανισμό σε όλη την Ελλάδα με τα μέσα και την οργάνωση που απαιτούνται ώστε να τηρηθούν τα αυστηρά πρωτόκολλα διαχείρισης του εμβολίου. Ο Συνεταιρισμός είναι από τις πιο σύγχρονες μονάδες στην Ελλάδα. Και η ποιότητά του είναι πάρα πολύ γνωστή από παλιά, γιατί είναι η πρώτη φαρμακαποθήκη στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με ISO. Τα αυτοκίνητά του είναι όλα ψυγεία και μπορεί να κάνει μεταφορά οπουδήποτε σε όλη την Κρήτη. Το προσωπικό του ΙΦΑΚ θα παραλάβει τα εμβόλια που θα φτάσουν στην Κρήτη σε λίγα 24 ώρα. Με τα ειδικά οχήματα ψυγεία που ήδη λειτουργούν στους μείον 70 βαθμούς Κελσίου, θα μεταφέρουν τις ειδικές συσκευασίες στο χώρο φύλαξης που παραμένει μυστικός και θα φρουρείται 24 ώρες το 24ωρο από δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού. Όλο το προσωπικό που θα ασχολείται με τη συγκεκριμένη διαδικασία είναι εκπαιδευμένο. Και θα υπάρχει και το αντίστοιχο υλικό, έτσι. Δεν χρειάζονται στολές, αλλά χρειάζονται άλλα πράγματα. Χρειάζονται γάντια, χρειάζονται γυαλιά, χρειάζονται διάφορα άλλα εργαλεία, τα οποία θα τα χορηγήσει το ελληνικό δημόσιο. Σε συνεννόηση με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία θα συντονίζει το καθημερινό πρόγραμμα εμβολιασμών, τα οχήματα θα μεταφέρουν κάθε πρωί τις παρτίδες των εμβολίων που έχουν προγραμματιστεί για το συγκεκριμένο 24ωρο. Καθώς αν αποψυχθούν, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση καταστρέφονται. Ο ΙΦΑΚ ανέλαβε την πρόκληση αφιλοκερδώς με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την προστασία των πολιτών, όπως εξήγησαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου. Μας έγινε πρόταση, δεν θα δεχτούμε να πάρουμε ούτε ένα ευρώ από το δημόσιο για αυτή τη διαδικασία. Θα το αναλάβουμε όλο με δικό μας κόστος, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει ανταπόδοση από τις επιχειρήσεις και να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Όλες οι μετακινήσεις θα γίνονται με ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα προστασίας, συνοδεία αστυνομίας, ακόμη και κλιμακίων του στρατού.